Καλησπέρα και αυτή τη Δευτέρα με την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας. Λίγο πιο αργά σήμερα, καθώς οι υποχρεώσεις των καλεσμένων μας αναγκάζουν να ξεκινήσουμε στις 10. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας την μοναδική αίτητη ομάδα έως σήμερα στο Σύλλογο του Πανιώνιου, την ομάδα του Γενικού Βόλια και συγκεκριμένα τον προπονητή της, τον κ. Νίκο Κωστακόπουλο, και ένα από τα αστέρια, θα πω εγώ, την Αγγελική Οικονομάκη. Να ξεκινήσει πρώτα ο κόσμος να μας πει δύο κουβέντες για την πορεία του εδώ στον Πανιώνιο, καθώς είναι η δεύτερη χρονιά, πώς η ομάδα ξεκίνησε από πέρσι και φέτος πρωταγωνιστή, και θα μιλήσουμε και για τη χρονιά μετέπειτα, τη φετινή. Καταρχάς, καλησπέρα. Η περσινή χρονιά ήταν μια μεταβατική για μας. Δεν πήγε τόσο καλά όσο περιμέναμε. Είχαμε δυνατό ρόστερ, αλλά κάποια προβλήματα δεν μας επέτρεψαν μια πορεία αντάξια. Φέτος έχουμε κάνει αρκετά μεγάλη ανανέωση. Έχουμε πάρει παιδιά σε μικρές ηλικίες να πλαισιώσουν την ομάδα των νεανίδων, στην οποία έχουμε και ίδιους στόχους, αλλά έχουμε και αθλήτες με πολλή εμπειρία και με παιχνίδια στα πόδια τους από Α1. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να φτιάξουμε το σύνολο, να μπορέσουμε στο τέλος της χρονιάς, αν είναι δυνατόν, γιατί όχι, να πανηγυρίσουμε και άλλο. Ανεβαίνουν, αν θυμάμαι καλά, δύο ομάδες. Είναι τέσσερις οι ομίλοι της Α2 και ανεβαίνουν τρεις σύνολο. Μάλιστα. Οπότε ο νικητής του ομίλου μας πάει απευθείας ή... Όχι. Δυστυχώς φέτος ήμασταν άτυχοι, ενώ ήμασταν τυχεροί στον όμιλο. Είχαμε καλή πλήρωση και πέσαμε σε έναν όμιλο πιο βατό. Αυτό έχει να κάνει με το νότιο κομμάτι της. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, φέτος έχει μπαράζαν όλου. Οι δύο πρώτοι του ομίλου μας θα παίξουν με τους δύο πρώτους του άλλου νοτίου ομίλου και μετά θα διασταυρωθούν με τους δύο, αντίστοιχα με τους τέσσερις πρώτους του βόρειου ομίλου. Οπότε και η σεζόν θα τελειώσει, δηλαδή, καλό Μάη ή και πιο μετά. Ίσως και λίγο νωρίτερα. Μάλιστα. Να μας πει και η Αγγελική την πορεία της με τα Κιανέριθρα, πόσα χρόνια είναι στην ομάδα. Καλησπέρα καταρχάς. Τι έχει βιώσει έτσι αυτά τα χρόνια. Να κάνουμε μια μικρή αναδρομή και θα πούμε και για τα φετινά. Για πες μας. Είμαι 4 χρόνια στην ομάδα. Εντάξει, φέτος είναι η καλύτερη χρονιά από όλες. Και οι άλλες τις καλές ήταν, ναι, αλλά δεν ήταν τόσο καλές οι θέσεις που τερματίζαμε. Τώρα πάμε για άνοδο. Ξεκάθαρα πια, είμαστε και αίτητες, έχουμε φτάσει 7 και βλέπουμε. Η δική σου συμμετοχή στο team, πόσο νιώθεις να έχει βελτιωθεί? Εγώ ήρθα εδώ πέρα παιδάκι, 19 χρονών. Με πήρε ο Πανιώνιος, με πίστεψε πάρα πολύ, έπαιξα όλα τα χρόνια και έχω φτάσει να είμαι γυναίκα πλέον. Λες. Και βασικό μέλος της ομάδος. Βέβαιος. Για τη φετινή χρονιά, αυτό το αίτητο το περιμένατε ή ήρθε αγώνα με τον αγώνα? Ήρθε αγώνα με τον αγώνα, θεωρώ. Εντάξει, το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Δεν σου χαρίζεται τίποτα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε 7 στα 7 και ανεβήκαμε αμέσως. Όχι, γιατί είναι οι αγωνιστικές πόσες coach. Να πάρουμε μια πάσα. Πόσες η σεζόν? 11 και 22. 22. Αλλά το δω. Ναι. Ναι, και ήθελα να σταθώ στο άλλο. Πώς τώρα εμείς έχουμε κάνει ένα αίτητο σερί. Σύμφωνα με το δυναμικό των ομάδων, έχουμε αντιμετωπίσει τις πιο δυνατές? Γιατί δεν ξέρει και ο κόσμος. Παίζουμε τώρα το Σάββατο με την ομάδα που είσαι στη δεύτερη θέση. Και αφού περάσουν οι γιορτές, παίζουμε με την τρίτη. Οι οποίες είναι... είναι. Τώρα παίζουμε με την Πετρούπολη. Στην έδρα της. Κάνουμε το διάλειμμα για τις γιορτές και παίζουμε με θρίαμβο, ο οποίος τώρα είναι χαμηλά στη βαθμολογία, δεν είναι όμως τόσο κακή ομάδα. Και μετά, τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, παίζουμε με την Κόρινθο. Καλά, όλες οι ομάδες αναλλάσσονται, δεν είναι σταθερή κάποια δεύτερη, τρίτη. Υπάρχουν διαφορές στη δυναμικότητα ή. Εντάξει, θεωρητικά. Μπορούν όλες να κερδίσουν όλες, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό. Γίνεται. Γίνεται και αυτή τη στιγμή έχουν χάσει αρκετούς βαθμούς οι ομάδες μεταξύ τους. Ας ελπίσουμε να μην κάνουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο. Προς το παρόν δείχνουμε σταθερότητα, παρά το γεγονός ότι δεν παίζουμε με
με τόσο καλή απόδοση όσο θα ήθελα, αλλά έχουμε η λογική βέβαια βελτίωση. Είναι να βελτιωθούμε και να είμαστε καλά όταν πρέπει, όχι τώρα. Αρκεί βέβαια να μην χάσουμε... Τα play-off δηλαδή θα είναι παιχνίδια, 4 αγώνες, 2 μέσα, 2 έξω. Όχι, θα είναι 4 ομάδες, θα είναι 3 παιχνίδια. Τρία παιχνίδια. Και από αυτούς, από αυτά τα 3 παιχνίδια θα βγουν οι 2 πρώτοι και θα πάνε να παίξουν στο βόρειο όμιλο μετά. Πάλι ένα μίνι τουρνουά, πάλι 3 αγώνες. Το φετινό ρόστερ και εσύ, Αγγελική, πώς το έχεις δει, γίνανε και μεταγραφές. Κάτι μάθαινα κι εγώ από τους έφορους. Το Χρυσοχώου και τα άλλα παιδιά. Άλλαξε η ομάδα κατά πολύ. Άλλαξε. Ήρθανε και παίκτες με περισσότερη εμπειρία φέτος. Και με εμπειρία και πιτσιρίκες. Ας ονομάσουμε ποιες είναι οι νέες παίκτες, συμπαίκτες σου. Η Άσπερ Πανταζή είναι θετικά η πιο εμπειρή. Η Μάρθα Κούρδοβλου και αυτή η εμπειρή αθλήτρια με συμμετοχή στην ΑΦΑΕΝΑ. Έχουμε πάρει τη Ζωή Πιφάκη, η οποία είναι στην Εθνική Νεανίδων. Φέι Μπακοδίμου και αυτή η εθνική ανήκων. Εντάξει, τη Μαρία την Παπαδάκη δεν το συζητάμε. Είναι η Μαρία Ισάντε, έχει έρθει από τον Πανελλήνιο, είναι κεντρικός. Μας βοηθάει στις νεάνιδες κυρίως, αλλά στελεχώ και την γυναική ομάδα. Και μιλάνε και για κομπαιδές που έχουν μέλλον, έτσι. Και φυσικά και η Μαρία Παπαδάκη, η οποία είναι, αν μην πει άλλο, ίσως το καλύτερο. Και τη Λιδία τη Μερκούρη. Η Λιδία Μερκούρη είναι πασαδόρος. Κυρίως βασική στις μηνάνιδες, βοηθάει και στις γυναίκες. Τώρα που αναφέραμε για την εθνική ομάδα, έχουμε εκπροσώπους και στην εθνική ομάδα. Βεβαίως. Δεν έχει 40 λεπτομέρειες περίπου. Στην Ανίδο. Ναι, Ανίδο. Ναι. Στα, πώς τα λένε, στα team των εθνικών ομάδων, ναι, Ανίδο, Κορασίδο κτλ. Ποιες είναι οι παίκτες τις οποίες είναι τώρα στο αντιπροσωπευτικό. Η Ζωή Φάκη και η Φέη Πακόδη. Μάλιστα. Οι οποίες ήταν και στις υποδομές. Του Πανελλήνιου τα προηγούμενα χρόνια ή... Τα προηγούμενα χρόνια είναι μεταγραφή φετινή. Είναι φετινές μεταγραφές. Εσύ πώς βλέπεις αυτή τη μίξη των εμπειρών με των κοριτσιών. Θα μου πει και ο κότς, αλλά εσύ από μέσα θέλω να μου πεις. Έχουν δυνατότητες να... Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία έχουμε βάλει μέσα τις νεάνιδες και τα έχουν πάρει μόνες τους, κυριολεκτικά μόνες τους. Δεν έχουμε χρειαστεί να παίξουμε καν εμείς σαν γυναίκες. Οπότε μπορούν να ανταποκριθούν μια χαρά, θεωρώ. Οπότε η ελπίδα για το μέλλον, εάν έρθει η άνοδος. Βέβαια. Είναι ότι... Νομίζω ότι ήταν και ένας βασικός λόγος για τις οποίες τις πήρε ο coach αυτές τις κοπέλες, να πλαισιώσουν την ομάδα και αν. Παίρνοντας εμπειρίες από φέτος. Βεβαίως. Αν θα ανεβούμε κατηγορία. Έχουμε διπλό στόχο στα Πανελλήνιους φέτος. Έχουμε και το τμήμα των Ιαννίδων που έχουμε πολύ δυνατή ομάδα. Εκεί το πρωτάθλημα που. Πώς. Το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο, μόλις τελείωσε ο πρώτος. Είμαστε έτοιμοι και στις μεάνιδες. Είμαστε έτοιμοι. Και τώρα πριν από 2 ώρες έγινε η κλήρωση των μεάνιδων. Ξεκινάμε πάλι την 5η αγώνες. Ακόμα δεν ξέρω τις ομάδες. Η κατηγορία είναι πάλι, φαντάζομαι, πώς διαβαθμίσετε το πρώτο πρωτάθλημα των υποδομών. Έχει να κάνει έχει με κατηγορίες ή έχει να κάνει με τοπικού χαρακτήρα. Είχαμε 2 ομίλους, στην Εσπέδα μιλάμε. Εσπέδα. 2 ομίλους των 9 ομάδων. Έφυγαν οι 2 τελευταίες, παίξαν τα χιαστεία του χιαστεία αγώνες και τώρα έχουν μείνει 8 ομάδες. Θα γίνουν 2 όμιλοι των 4. Θα γίνει η regular season, σαν να λέμε, ας πούμε. Ναι, θα παίξουμε τα 2 παιχνίδια όλοι με όλους. Και οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο θα πάνε στα τελικά του πρωταθλήματος ΕΣΠΕΤ. Νομίζω ότι βοηθάει γιατί, όπως είπα και στην αρχή, είσαστε και προπονητής των Ιαννίδων. Ναι. Οπότε έχετε προπόνηση την κυρία ομάδα. Ναι. Και αργότερα στις νεάνιδες. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό, έτσι, για να υπάρχει συνέχεια. Ναι, και ίσχυε και πέρσι, γιατί δεν είμαι με το βολέ τόσο. Πέρυσι ήμουν μόνο στις γυναίκες. Μόνο στις γυναίκες. Φέτος κάνα μια προσπάθεια να έχω και τις νεάνιδες με τη λογική ότι αφού αρκετές αθλητές των νεάνιδων θα πλησιώνουν και την γυναική ομάδα. Προπονούνται και με τις μεγάλες. Μπράβο, ναι, με αυτή τη λογική. Και εύχομαι στο τέλος να είναι καλά και για τις 2 ομάδες, και για τις γυναίκες και για τις νεάνιδες. Εκεί τώρα με το Αρτάκης και τις προπονήσεις, γιατί έχω μάθει και θέλω να λέμε και κάποια πράγματα. Εσείς πόσες προπονήσεις δικαιούστε την εβδομάδα εκεί? Στο Αρτάκης κάνουμε 5. Κάνετε 5. Και έναν αγώνα. Δεν έχετε εσύ ακόμα θέματα, γιατί είναι πολλές ομάδες και δημιουργούνται διάφορα. Έχουμε θέματα, η αλήθεια είναι. Εγώ προσωπικά θα ήθελα πολύ περισσότερο χρόνο προπονήσεις. Περισσότερες προπονήσεις. Όχι, περισσότερο χρόνο στη διάρκεια. Περισσότερο χρόνο, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Καταλαβαίνω ότι εντάξει, σε έναν Δήμο, σε μια Σμπίνη που έχει αρκετές ομάδες, είναι ουσιαστικά. Φιλοξενεί εκ των παραλήμματων ως δημοτικό στάδιο, ναι, και άλλους συλλόγους. Πάρα πολλούς. Ναι. Και είμαστε και τυχεροί που έχουμε και αυτές τις ώρες, προς το μην είμαστε ευχάριστοι. Για πες μας τώρα για φέτος, Αγγελική. Πάμε περίπου στο τέλος τη σεζόν. Αυτή η ομάδα, όπως είπαμε, έχει και νεάριδες. Πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα κρατήσετε την αυτοσυγκρότηση που λέει ο coach? Γιατί είναι οι ομάδες όλες με δυνατότητες. Εντάξει. Πρέπει να είστε σε επαγρύμηση. Λέμε ότι είστε τρένο, λέμε ότι πάτε express, αλλά αυτά πρέπει να είναι Μπενάκης, θεωρώ, Φιενάκης. Ναι. Απλά πρέπει και οι υπόλοιποι να έχουν λίγο στο μυαλό τους ότι μία ομάδα μπορεί να κάνει και ήττες, έτσι. Ναι. Μπορεί να έρθει μία μέρα που να μην είμαστε καλά, να μην βγαίνει. Ναι. Μην τρελαθούμε, δεν σημαίνει κάτι. Ναι. Ούτε δεν μπορεί να σου στερήσει την, ναι, άνοδο. Γιατί το παιδί με την παρέμβαση που το παρακολούθησα, είδα ότι αν και στη βαθμολογία η ομάδα, η αντίπαλη δεν ήταν, δεν είναι και πολύ ψηλά. Είναι. Γενικά είναι, θεωρητικά η Παλίνη είναι από τις καλές ομάδες. Και εγώ σαν Αγγελική τη θεωρώ πολύ καλή ομάδα την Παλίνη. Τη φοβόμασταν. Εντάξει, πήγε ένα παιχνίδι 3-2, μπορεί να μπαίξαμε εμείς τόσο καλά, μπορεί να ήταν αυτές πολύ καλύτερα. Εντάξει, δεν τρέχει κάτι. Από τη στιγμή που πήραμε τη νίκη, μας μένει αυτό. Ωραία, ήταν πολύ κακός που φοβόμασταν την ομάδα. Εμείς επιτρέψαμε στην Παλίνη να παίξει. Φοβόμουν κυρίως γιατί κάναμε την προηγούμενη αγωνιστική κακή εμφάνιση στο κύπελο και φοβήθηκα ότι θα μας επηρεάσει ίσως αυτό. Βέβαια, ναι, να πούμε για την ήττα του κυπέλου, η οποία, ναι, δεν είχε και καμία. Κανένα νόημα, εντάξει. Νόημα, διότι συμμετείχουν και ομάδες Α1. Αργότερα, ναι, αργότερα. Οπότε. Καλύτερα που έγινε εκεί η ήττα παρά να γίνει στο πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι μιλάμε κι εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι και έχεις δίκιο που το αναφέρεις και το θέτεις έτσι. Λοιπόν, είπαμε για τις υποδομές. Στο τμήμα των υποδομών υπάρχουν οι νεάνιδες και έχει και πιο χαμηλό. Φυσικά. Πολλά, πολλά πιο χαμηλά. Ας μιλήσουμε λίγο για τις υποδομές, γιατί ξέρω ότι έφορος φέτος σε εσάς ποιος από τα παιδιά είναι. Έχουν μοιράσει εδώ, είναι. Είναι πολλά παιδιά. Είναι ο Φραγιόγλου. Ο Νίκος ο Φραγιόγλου. Ο Σπύρος. Ο Σπύρος. Τον Δημήτρη τον Πενιντάκη, που σπαθεί σιγά σιγά να μπει μέσα. Ναι, έχουμε τον Μάκη τον Φλιάκο. Έχουμε πλέον σιγά σιγά ένα καλό team. Ναι, είναι ένα καλό team και εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω, μου αρέσει το γεγονός ότι δεν είναι το γυναικείο βόλε, είναι το βόλε γενικότερα. Ναι. Αυτό είναι καλό. Το μόνο κακό δεν έχουμε ακόμα. Δηλαδή το ίδιο team είναι και στους άντρες, έτσι, περίπου. Ναι, και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα. Όχι, να κερδίσουν, πληρώνουν. Ναι, δεν έχουν. Το κάνουν καθαρά για το Πανιόνιο, για το βόλεϊ, για μας. Δεν. Nice. Εσύ τώρα. Δεν παίρνουν κάτι. Μέσα στην ομάδα έχεις γίνει και λίγο Πανιόνιος, έτσι. Ανέκαθεν ήμουν. Εντάξει. Εμένα ο μπαμπάς μου, όταν το ρωτήσει το ομάδα είναι, σου λέει Πανιόνιος. Γιατί είναι ένα Σμυρνιώτης. Οπότε το είχα. Εάν μιλάμε από τον μπαμπά, τότε σίγουρα τα χέρια. Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, οι ομάδες των υποδομών τώρα, σαν να λέμε, ξεκινάνε. Έχουμε και μείνει. Έχουμε πολλά, έχουμε. Το μόνο που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ακόμα αγοράκια. Αλλά κάνουμε μια προσπάθεια. Για μικρή ηλικία μιλάμε πάντα. Ναι. 10-11 χρονών. Πέρα από τους άντρες δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το μόνο κακό. Γενικά στο ελληνικό βόλι δεν έχουμε αρκετές υποδομές στους άντρες. Φθήνει το βόλι. Φθήνει το βόλι, ναι. Ενώ αντίστοιχα είναι το καλύτερο άθλημα στις υποδομές στις κοπέλες. Από τα ομαδικά. Γιατί το βόλεϊ ταιριάζει και. Είναι λίγο πιο γυναικείο, σου σε παραπέμπει σε γυναικείο. Είναι λίγο πιο γυναικείο και το beach volley έχουμε, είχαμε κάποια εθνική ομάδα κτλ. Και εντάξει, στην αρχή λέγανε ότι η Νασικά και τέτοια βόλεϊ έπαιζε, δεν υπήρχαν τότε καλά. Έπαιζε με μια μπάλα. Λοιπόν, και τώρα τι φέτος, πώς θέλετε να το. Να ξεκινήσετε, υπάρχει ενδεχόμενο να ξεκινήσει τη νέα χρονιά και κάποια τμήματα για παιδιά, για αγόρια. Θα ότι τώρα εγώ είμαι υπεύθυνο εκτό από προπονητή των απλών εκκλησιών. Και των γυναικών και των νεανίδων. Και τη οργάνωση λοιπόν. Των υποδομών. Κάνουμε μια προσπάθεια με τον Σωτήρη τον Τζέρα, τον Πασαδόρο των Αντρών. Θα είναι εκείνο ο προπονητή των αγοριών και θα κάνουμε. Έχουμε κάνει ήδη ένα ραντεβού. Θα κάνουμε κάποιε επισκέψει σε σχολεία. Για να. Αυτό με τα σχολεία είναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, στα κοριτσάκια έχουμε τις νεάνιδες με το μεγαλύτερο τμήμα των υποδομών. Μετά είναι οι κορασίδες, όπου έχουμε τρία τμήματα, τρία επίπεδα.
Τα οποία προπονούνται στο Βαρύκας, αν... Όχι, όχι, προπονούνται στη Λανς. Στη Λανς, ναι. Στη Λανς, ναι. Τρία επίπεδα λοιπόν. Α, στο αποκλειστό που έχει δίπλα στο σχολείο, ναι. Το πρώτο σχολείο, ναι. Το πρώτο λύκειο. Το πρώτο λύκειο, ναι. Τρία επίπεδα κορασίδων, τρία παγκορασίδων και από εκεί πέρα έχουμε μίνι, προμίνι, προαγωνιστική και... Α, και έχει κάνει τις προπονήσεις. Χρησιμοποιούν δηλαδή εκείνο το γήπεδο. Έτσι και είναι κάτι πολύ έτσι σοβαρό να υπάρχει, ας πούμε, γιατί Λάτς, από ό,τι ξέρω. Είναι πολλά χρόνια η Λάτς, ναι, αλλά δεν ήξερα ότι έχει τόσα τμήματα στις υποδομές. Πολλά. Οπότε, εντάξει, είπαμε και για τις υποδομές, οπότε να μιλήσουμε σχετικά με τον Εραστέχνη και το τι απαιτήσεις. Τι θα μπορούσε να κάνει η κεντρική διοίκηση του Πανιωνίου έτσι για την καθημερινότητα της δικιάς σου εργασίας. Δηλαδή, εκεί που προπονείστε στο πρώτο λύκειο, υπάρχουν αποθητήρια, υπάρχουν χώροι, είναι οργανωμένο, ας πούμε, για τα παιδιά. Τώρα, υπάρχει ένας χώρος, μας έχει παραγωγηθεί, ο οποίος τώρα... Γιατί μαθαίνω ότι κάτω από το κήπεδο θα γίνουν εργασίες με το νέο έτος. Θα γίνουν εργασίες θα γίνουν εργασίες και υπάρχει ένας στόχος για το τμήμα hardball, το οποίο έχει ξεσπιτωθεί και τρέχει στα Μοσχάτα για να προπονηθεί και να παίξει τους αγώνες. Και υπάρχουν χώροι κατά το γήπεδο, δεν μιλάω... Κατά το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, έχω ακούσει και εγώ για αυτό το project και έχω δει και το χώρο, είναι πραγματικά πολύ καλός ο χώρος και για το βόλεϊ και για το hardball θα ήταν καλό. Μακάρι να ήταν μόνο για το βόλεϊ, γιατί θα το... Αλλά θα είναι βοήθεια και για εσάς αν προχωρήσει κάτι. Προχωρήσει κάτι. Λοιπόν, για πες μας, Αγγελική, για να κλείσουμε, δώσ' μας μια αισιόδοξη νότα, πώς βλέπεις, καταρχήν, φέτος η πορεία σας είναι καλή. Πώς βλέπεις το μέλλον γενικότερα, πώς βλέπεις στην Α1, ας πούμε, αν θεωρητικά πετύχουμε, να κάνουμε έτσι ένα... Όχι αν θεωρητικά, project. Θα πετύχουμε, θα λέμε. Να πετύχουμε. Πώς βλέπεις, ας πούμε, τι θα χρειαστεί παραπάνω, θα μας πει και ο coach λίγο πριν κλείσουμε, για την ομάδα. Τι θα χρειαστεί. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο πολύ στο προπονητικό κομμάτι. Σίγουρα θέλει ενίσχυση της ομάδος. Τώρα είπαμε και πριν και θα το ξαναναφέρουμε ότι εσείς παίρνετε κάποια οδηπορικά, τα λένε. Οδηπορικά, ναι, τα λένε. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία όπως καταλαβαίνω, αν δεν υπήρχαν και 4-5 άνθρωποι να τρέχουν και το οδικό και το γυναικείο, και αυτά θα ήταν σε θεωρητικό επίπεδο. Εντάξει, βέβαια όταν μια ομάδα είναι Α1. Και το γυναικείο βόλεϊ θεωρώ ότι τραβάει και ο κόσμος του Πανιωνίου αγαπάει την ομάδα. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν χορηγοί. Το πιστεύω. Φέτος έχετε πιστεύω. Να πούμε, όπως ανέφερες τώρα και να μην το ξεχάσω, ότι έχετε τη συμπαράσταση εδώ από το NSTV, έτσι, που μεταδίδει τα παιχνίδια τα εντός έδρας του αντρικού και του γυναικείου σε live streaming. Έχουν καταφέρει και έχουν δυναμώσει τη γραμμή πάνω και μπορεί κάποιος διαδικτυακά να δει τους αγώνες σας εντός έδρας και στο αντρικό και στο γυναικείο βόλεϊ. Αλλά αν δούμε τις χορηγίες φέτος, τι υπάρχει σχετικά με την οικονομική ενίσχυση, λέω. Έχουμε χορηγίες, ναι. Δεν έχουμε τον πολύ δυνατό χορηγό που θα πάει ο κοινό. Μιλάμε για... Θα πάει τρένο, αλλά υπάρχουν χορηγίες. Είναι ο Γιμίτσο Χανιουτάκης. Έχουμε το Βενέτη, το Taylor Made. Είναι ο Βενέτη, ναι. Το κέικ, βέβαια, να το αναφέρουμε, που έκανε... Μας καλύπτουν εκδηλώσεις. Ήταν μεγάλη ενίσχυση, έκανε και εκδηλώσεις και... Μας φέρνουν τα κεκάκια μας στους αγώνες και κέρναμε τον κόσμο. Όλα αυτά χρειάζονται, αλλά χρειάζονται και στο πρακτικό κομμάτι της οικονομικής ενίσχυσης. Έχετε πάντως φέτος από την όπως είπατε, και κάποιους ανθρώπους που είναι κοντά. Ναι. Τρέχουν χωρίς κέρδος όμως αυτό. Το κάνουν για την ομάδα. Τρέχουν χωρίς κέρδος και έτσι, αν αυξάνονται οι δικές σας υποχρεώσεις του χρόνου, να τρέχουν ακόμα περισσότερο με κέρδος όμως την παρουσία στην Αλφα. Προσπαθούμε κι εμείς όπως βλέπετε όμως. Ναι. Να τους βγάλουμε στο πρόσωπο. Χάρηκα πάρα πολύ που είπαμε έτσι δύο κουβέντες για τη φετινή πορεία, για το τρένο σας. Εγώ εύχομαι να μην σταματήσει μέχρι το τέλος, να γίνει εξπρές και αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί πολλά λόγια δεν υπάρχει λόγος από τη στιγμή που πρέπει να τα αποδείξουμε τώρα. Αλλά με συνεχή δουλειά και με προπονήσεις συνεχής πιστεύω ότι θα πάθει μια χαρά. Σας ευχαριστώ και σε ένα ακούς και σε ένα γενική. Εμείς σας ευχαριστούμε. Που ήρθατε έτσι τέτοια ώρα κουρασμένες και από προπονήσεις και τα λοιπά. Έτσι να πούμε και λίγο για τα τμήματα του Πανιωνίου που δεν δείχνει καμία τηλεόραση.
και δεν, ο κόσμος δεν μπορεί να ένα διαδίκτυο μόνο να δει ένα αποτέλεσμα, έτσι. Να πούμε για δύο κουβέντες για αυτούς οι οποίοι φοράνε το σήμα του Πανιωνίου και πάνε καλά. Χίλια ευχαριστώ, σας εύχομαι καλές γιορτές, καλή χρονιά, πάντα νίκης. Και θα τα ξαναπούμε πιθανότερο εκεί στα play-off calls. Εκεί που θα είναι το ζουμί της ιστορίας, έτσι. Okay. Αν δεν κάνω καλά. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ξεπροβοδίσουμε εδώ τους καλεσμένους και θα τα πούμε για την πανιωνιακή επικαιρότητα λίγο αργότερα.
Αφού μιλήσαμε λοιπόν για το τμήμα του γυναικείου βόλεϊ, που όπως ακούσατε πρωταγωνιστεί φέτος με στόχο φυσικά την άνοδο στην Α1 κατηγορία και με κοπελιές που δουλεύουν σκληρά και από τις υποδομές σιγά σιγά, από τις νεάριδες, παίρνουν συμμετοχή για να μπορέσει ο σύλλογος να έχει από του χρόνου και τμήμα στην πρώτη τάξη κατηγορία στο βόλεϊ γυναικών, και ελπίζουμε κάτι αντίστοιχο να συμβεί και στο μπάσκετ γυναικών, καθώς τη φετινή χρονιά δυστυχώς εκτός από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ο ιστορικός δεν έχει άλλο τμήμα που να αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία σε κανένα από τα άλλα σπόρο, όπως μπάσκετ, βολέι, πόλο κτλ. Προχτές είχαμε και τον αγώνα, να μιλήσουμε και λίγο για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Είχαμε και τον αγώνα ποδοσφαίρου κοντά στην ΑΕΚ, που αυτό που λέμε η δουλειά που γίνεται μέσα από τις προπονήσεις και με μεγάλο μέρος επιτυχίας του προπονητή μας τον Μαρίνο τον Ζωνίδη, αποδείχθηκε ότι ο φετινός πανίλος είναι σκληρό καρύδι για όλες τις ομάδες της Σούπερ Λίγκας, είτε αγωνίζεται εντός είτε εκτός έδρας. Το έχουν αποδείξει και οι επιτυχίες στους εκτός έδρας αγώνες μέχρι σήμερα, και μπορεί, όπως μπορούσε και το Σάββατο, να κατακτά την νίκη ακόμα και στις ομάδες σίγουρα με υψηλότερο μπάτζετ, όπως είναι η ΑΕΚ, και στόχους φυσικά. Η ΑΕΚ φέτος δεν έχει στόχο την παραμονή οπωσδήποτε, και δείξαμε ότι είμαστε ομάδα, όπως παραδέχθηκε και ο αντίπαλος προπονητής, ο Πουγέτ της ΑΕΚ. Είμαστε ομάδα, αντιμετωπίσαμε, είπε, μια πολύ δυνατή ομάδα που αγωνίζεται από το πρώτο μέχρι τον 90, με ποδοσφαιριστές που παίζουν με πάθος, με ψυχή, και αυτό είναι άλλωστε που θέλουμε όλοι στην Πανιόνια οικογένεια, διότι μέσα από τη δουλειά και το πιστεύω σε αυτό που έχει φανέλα, μπορείς να τα απεξέλθεις και κόντρα σε αντιπάλους, θεωρητικά θα πω, καλύτερους, και να είσαι σκληρό καρύδι για όλες τις ομάδες της Σούπερ Λίγκα, εκτός του Ολυμπιακού φυσικά, που είναι 2 και 3 επίπεδα παραπάνω από τους υπόλοιπους. Εύκολη νίκη πέτυχε και στο τόσο παιχνίδι μας, που και εκεί φαίνεται από τις πρώτες μέρες που μπήκε στο πόστο του προπονητή στην ομάδα μπάσκετ ανδρών ο κύριος Γιάγκος, ότι εκεί σίγουρα γινόμαστε όλο και πιο ομάδα με τον καιρό. Αντιμετωπίσαμε την νίκη αμαλουσίου την Κυριακή για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής που συμμετέχουμε δυστυχώς φέτος, και η επικράτηση ήταν αρκετά εύκολη και πολλά πράγματα καινούργια έχουν μπει στην τακτική και στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδος. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα, καθώς δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς από εμάς ότι ο Πανίνος θα αγωνίζεται στην τοπική κατηγορία στο άθλημα που μια δεκαετία ήταν ο πρώτος στην Αθήνα. Τότε βεβαίως που τα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ βγάζαν τον πρωταθλητή, τη δεκαετία του 80 αναφέρομαι, και αυτή η ομάδα, η ομάδα του Φάνη, του Γάσπαρη κτλ,
του Πάσπαλια και όλων των καλύτερων ξένων σίγουρα που έπαιζαν στο πρωτάθλημά μας για πάνω από 10-15 χρόνια. Φέτος βρίσκεται στη Βιτερνική. Αυτό το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Πιστεύουμε όλοι μας ότι ήταν μια παρένθεση και ο καινούριος προπονητής, ο κύριος Γιάγκος, έχει ενθουσιάσει τον περισσότερο κόσμο. Διότι βλέπει μέσα από τους αγώνες καινούργια πράγματα. Βλέπει να χρησιμοποιούνται περισσότεροι παίκτες από το υπάρχον ρόστερ και όλοι ελπίζουμε φέτος, είτε μέσω της πρώτης ή της δεύτερης θέσης που θα οδηγήσει σε μπαράζ με τον δεύτερο του Βορείου Ομίλου, να εξασφαλίσουμε την άνοδο στην Α2 κατηγορία τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά και να μπουν βεβαίως οι βάσεις για κάποια νεαρότερα παιδιά να αποκτήσουν τις εμπειρίες ώστε να μπορεί η ομάδα μπάσκετ ανδρών, πετυχαίνοντας την άνοδο, να σταθεί στην Α2, που και εκεί θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, καθώς η οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει γενικότερα θα χρειαστεί μέσα από δικές του δυνάμεις ο σύλλογος να, και από τις υποδομές και από το φετινό ρόστερ, να μπορέσει να βρει λύσεις. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και τη νίκη της ομάδας μπάσκετ των γυναικών, που και αυτή αγωνίζεται βελτιώνοντας την απόδοση της εβδομάδα με τη εβδομάδα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και σε 15 μέρες θα δώσει το πολύ μεγάλο ντέρπι στο γήπεδο εντός έδρας κοντά στη Δάφνη Αγίου Δημητρίου. Πιθανότατα να έχουμε και καλεσμένους πριν εκείνο το παιχνίδι από αυτήν εδώ την εκπομπή, που θα είναι μεγάλη υπόθεση να κερδιθεί και έτσι και το μπάσκετ γυναικών να βρεθεί στην πρώτη θέση και να γίνει στην ουσία φαβορή για την άνοδο. Αξίζει να αναφέρουμε για τον πρώτο βαθμό που απέκτησε η ομάδα μας στο handball, που πήρε την ισοπαλία στο τελευταίο της αγώνα, καθώς μένοντας στο τμήμα ανενεργό για την περσινή χρονιά, όπως καταλαβαίνετε, και έχοντας αναγκαστεί να γυμνάζεται σε κάποιο κλειστό γήπεδο στο Μοσχάτο, όπου και αγωνίζεται στους εντός έδρας αγώνες. Ήταν σίγουρα πολύ δύσκολη. Ξέραν όλοι ότι θα ήταν πολύ δύσκολη φετινή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, τη δέατη αγωνιστική κατάφερε να πάρει την ισοπαλία και να ανέβει κάπως η ψυχολογία των παιδιών που φοράνε το σήμα του Πανελληνίου και εκπροσωπούν στο handball τον σύλλογο. Μας μίλησε και ο προπονητής για το αίτητο στο τμήμα νεανίδων γυναικών στο βόλεϊ, όπου το πρωτάθλημα από τους γύρους όπως ακούσαμε τελείωσε και η ομάδα των νεανίδων βρίσκεται στην πρώτη θέση, αίτητη και αυτή όπως και οι γυναίκες. Άλλες συμμετοχές, άλλους αγώνες αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε. Η χρονιά δείχνει να τελειώνει πάρα πολύ θετικά για την πλειοψηφία των τμήματων στα ομαδικά αθλήματα στον Πανιόνιο μας.
Και αυτό σίγουρα δίνει δύναμη σε όλους τους υπευθύνους, τους έφορους, για μια ακόμα καλύτερη συνέχεια με το νέο έτος. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στον εραστέχνη πανίλιο στην ουσία συντελούνται πολλά θαύματα, διότι με την οικονομική κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς να υπάρχουν ανθρώποι στον Πανιόνιο που διοργανώνουν άψογα τον Νουάτσου Τζούντο διάρκειας 2 ημερών, που αφιερώνουν τον χρόνο τους για το μεράκι τους και έχουν αθλήματα όπως το τζούντο, όπως είπα, οι ενόργανοι που για 2 συνεχόμενες χρονιές είναι άνιδες του Πανιωνίου και οι κορασίδες κατέκτησαν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στην ενόργανη γυμναστική πέρυσι το καλοκαίρι, φέτος το καλοκαίρι και πέρυσι το καλοκαίρι. Όπως ακούσατε, ένα team ανθρώπων στην ουσία συντηρεί και το βόλεϊ ανδρών και το βόλεϊ γυναικών, καθώς οι όποιες χορηγίες υπάρχουν στα τμήματα είναι περιορισμένες και με οικονομική ενίσχυση χαμηλή, κι όμως έχουν βρεθεί άνθρωποι και έχουν στελεχώσει τις ομάδες σε ένα επίπεδο που πρωταγωνιστούν και είναι στην πρώτη θέση. Αυτό όποιος ασχοληθεί λιγάκι από κοντά και δει πρόσωπα και καταστάσεις, κάτι σαν θαύμα θα το χαρακτήριζε. Και αν σε τόσο δύσκολους καιρούς ο Πανιόνιος, ενώντας φυσικά τον εραστέχνη, ο Πανιόνιος Γυμναστικός Σύλλογος Μήνης δηλαδή, εκτός επαγγελματικών ανωνυμών εταιριών, καταφέρνει να συντηρεί και να κάνει θαύματα, αυτό σίγουρα σημαίνει ότι με τη βελτίωση της κατάστασης που σίγουρα όλοι περιμένουμε κάποια στιγμή, για να μην αλλάξουμε χώρα και φτάσουμε να παίρνουμε καταθλιπτικά φάρμακα, όλο αυτό μπορεί να μεγαλώσει και να γίνει ο ιστορικός και στο στίβο που ήταν για πολλά χρόνια, αλλά και σε όλα τα αθλήματα που έχει σε λειτουργία αυτός που πρέπει, και να συνεχίσει να τροφοδοτεί τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων με παιδιά που θα έχουν βασιστεί στις αξίες, τα οράματα και όλα αυτά που οι ιδρυτές του Πανιωνίου μετέφεραν από τη Σμύρνη αργότερα στην Αθήνα και μετέπειτα στη Νέα Σμύρνη. Να ευχηθώ ξανά καλές γιορτές
Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο τις ελευθερίες και τους λευτέριδες, και ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, φαντάζομαι στη συνηθισμένη ώρα, 9 ώρα το βράδυ, για να μιλήσουμε πιθανότατα με το τμήμα Στούντο, με το τμήμα Στίβου του Πανιωνίου μας, που είναι και η καρδιά του κλασικού αθλητισμού και έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και όπως δίνουν τα πράγματα και λαμπρό μέλλον με τους προπονητές και τους ανθρώπους που το τρέχουν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Την καλησπέρα μου σε όλους και όλους, και ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.